rimaste tu lì? Ecco, mi ha fogliato. Me la mi ha risposto. Sì, cartoni italiani. Non viene a toccare. Viste un po' lì, perché c'è già. Χαίρετε, καλησπέρα. Είμαστε πολύ καλά που είμαστε εδώ. Να καλωσορίσουμε στο στούντιο λοιπόν την Εύη Σταματία, τον Κωνσταντίνο Τσιμπούκα και την Όλγα Καλογύρου. Δώστε με ένα χειροκρότημα. Μπράβο μας. Παρουσιάζει η εραστεχνική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Λαμίας το Σάββατο 5 Μαΐου στο Δημοτικό Θεάτρο Λαμίας για 6 μοναδικές παραστάσεις. Μοναδικές. Δεν θα έχουμε άλλα. Ξεκαρδιστικές. Όχι. Άμα το ζητήσει το κοινό. Άμα το ζητήσει το κοινό, ναι. Εντάξει, θα κατευθύνουμε πάνω, πορεία. Καλά, δεν το έχουμε σε τίποτα. Θα κάνουμε. Εγώ έχω από μόνος μου όλο αυτό το της πορείας. Πορεία. Ένας άνθρωπος πορεία. Ένας άνθρωπος από μόνος μου. Λοιπόν, για πείτε μας λίγα λόγια για την παράσταση. Το συγκεκριμένο έργο που πρέπει να αναφέρουμε και τη συγγραφέα φυσικά είναι η Πέννη Φυλακτάκη. Γράφτηκε το 2012 και μιλάει για τον Μιχάλη Μπεζενόγλου. Εγώ είμαι ο Μιχάλης. Εδώ. Δεν ξέρω τι να κάνουμε και τα κορίτσια που έχουν μαζί απ' έξω. Υπομονή κάνει τώρα, περιμένουμε. Είπατε να το ανεβάσω στο Facebook, το ανέβασα, συγγνώμη. Τι να κάνω, δεν ξέρω τι να κάνω. Εντάξει, παιδιά, κοίταξε, το συντριβάνι έχει ήδη γυρίσει κόσμο. Ναι. Όχι άλλο λέμε, μια κάτι ισοκομματικό, δεν είναι θέμα, όχι το πρόβλημα. Πάμε. Ο Μιχάλης Μπεζενόγλου λοιπόν χρωστάει λόγω κληρονομικότητας. Γιατί χρωστάει λόγω κληρονομικότητας. Τι να σου λέω τώρα, πρέπει να έρθεις να το δεις. Είναι στο DNA του, δηλαδή έχει περάσει μέσα στο γονίδιό του όλο αυτό. Όλο του το σόι χρωστάει. Μόνο, δεν είναι μόνο σόι. Δηλαδή η λέξη σόι δεν το καλύπτει αυτό που έχει γίνει σε αυτό το έργο. Δεν θα σας αποκαλύψουμε τίποτα άλλο, γιατί... Πες, Μιχάλη. Ναι, ενώ ο λόγος ο Μακαρίτης από πού βγαίνει όμως όλο αυτό, πού προκύπτει, είναι... Πού προσπάει όμως το κοινωνικό. Πάμε πίσω τρεις γενιές, για να καταλάβεις. Θα δούμε δηλαδή πώς γεννήθηκε ο παππούς του, πώς πέθανε, όχι πώς πέθανε ο παππούς του, την ημέρα της κηδείας του παππού του, θα δούμε την ιστορία του μπαμπά του, γι' αυτό λέμε ευτιστός ο Μακαρίτης, καταλαβες. Πάει πίσω, πάει πίσω. Και τελικά καταλήγουμε στο Μιχάλη Μπεζενόγλου, σήμερα. Και αυτός τελικά ο άνθρωπος λέει για να γλιτώσει από αυτά όλα, γιατί τον κυνηγάει μια κατάρα, ας πούμε. Μαλαντή. Μια μαλαντή, ναι, βεβαίως. Μια μαλαντή, βεβαίως. Μάθαμε και γαλλικά στην παράσταση, παιδιά. Τι και μου λέει τι. Λοιπόν, και αυτός ο άνθρωπος είναι λίγο ένας ψευτάκος, είναι λίγο ένας ψιλοπατριωνάκος και έρχεται ένας κριτήρας και θέλει να του τα πάρει όλα. Και προσπαθεί να πείσει τον ποιητή ότι για όλα αυτά που του συμβαίνουν στη ζωή του δεν ευθύνεται αυτός, αλλά μια τρομερή μαλαντή, δηλαδή μια αρρώστια, μια κατάρα που τον κυνηγάει από τους προγόνους του και φτάνει μέχρι σήμερα. Αυτό μπορώ να πω κι εγώ, όχι κάτι άλλο. Και πηγαίνουμε πίσω τρεις γενιές και βλέπουμε την ιστορία από τον προπάπο του μέχρι και σήμερα, τι γίνεται τελικά και καταλήγει αυτός ο άνθρωπος να έχει αυτή τη μοίρα. Για να μας πει όμως και όλα καλή, για να καταλάβουμε λίγο περισσότερα από εδώ. Άμα θέλει να σας πω, να σας πω. Ωραία, όλοι να μου πες μας για τον δικό σου ρόλο συγκεκριμένα. Ο δικός μου ρόλος είναι τρεις. Τέλειο, παιδιά. Δεν πέρα της επιτυχίας. Ο δικός μου ρόλος είναι τρεις. Γιατί δεν είχαμε λεφτά για τους άλλους δύο. Όχι, όχι. Είμαστε τόσο ταλαντούχοι. Δεν μπορούμε. Χρειάζονται δηλαδή από δύο-τρεις ρόλους μαζί. Αυτό το κομμάτι με την τεστοστερόνη. Αυτό με κοιτάξει. Αναγκαστικά κάποιος πρέπει να παρασταθούν αυτές οι
από έλα, πες. Εντάξει, τώρα θα πεις ονόματα, δεν πειράζει. Πες, πες. Α, τα ονόματα. Τα ονόματα, ναι. Ναι. Λοιπόν, εγώ κάνω το τη Λαμπρινή. Ναι. Μυρολογίστρα εξαιρετική. Δεν σ' αρέσει. Όχι, δεν αρέσει το Λαμπρινή, πάμε, δεν το αγοράζω. Κάνω τη μυρολογίστρα Λαμπρινή, σου κάνει καλύτερο. Λαμπρινή και μυρολογίστρα μ' αρέσει, το αγοράζω. Ακή θα πάθει σοκ με το μυρολόγι της Όλγας. Αλήθεια σου λέω, έχει φωνάρα, έχει. Τα μυρολόγια, βεβαίως. Όχι, εγώ κάνω την πρώτη φορά μόνο τη μυρολογίστρα, μετά κάνω τραγουδίστρια με πάλι, την Ανά, την Μπουζουτσού. Νανά Μπουζουτσού. Όχι, γιατί για μένα, πάμε, για πες όλα. Την Ανά, την Μπουζουτσού, αλλά δεν τραγουδάω, δεν μαθαίνουμε στον δεύτερο να τραγουδίσουμε. Όχι, αλήθεια είναι. Γιατί το μυρολόγιο είναι πιο κοντά σε μένα μάλλον τελικά. Είσαι στις βυζαντινές ρίζες, γι' αυτό που είναι και το μυρολόγιο. Ναι, ναι, ναι. Κάνει και ζέσταμα με βυζαντινές ρίζες. Παμπουγάδι και αυτό. Ναι, ναι, κάθε φορά. Έχει φτάσει μαζί σου για να τον Οκτώβριο. Όπως έχετε καταλάβει, αγαπημένοι ακροατές, φύγουμε σε την Τζέλα Τζελαφράγκα που κοιμάζει έτσι. Δεν είμαστε μια φωτογραφία. Και το τρίτο ρόλο. Και ο τρίτος ρόλος είναι η Εβίτα που είναι μια. Είναι πολύ ωραία. Έτσι είναι το ρόλο τέτοιο. Είναι μια κυρία ακριβώς που ασχολείται με τα πράγματα. Με πάμε και στο fashion. Πάμε σιγά σιγά να μας πείτε λίγο και τα άλλα πλάσμα. Πώς τα άλλα πλάσμα που κάνετε. Εσύ θα κάνεις όταν είσαι στον χρόνο που γυρίζουμε πίσω. Στις σκηνές ή όταν θα είσαι στην αρχή που τρέχεις ιστορία στην ουσία. Θα είμαι στην αρχή που αρχίζει και ξεστορείται την ιστορία του Μιχάλης Μπεζαναούλου και μετά πάμε στον προπάπου του, που είναι ο Στέλιος ο Μπεζενόγλου, τον οποίο υποδίωμαι εγώ πάλι. Περνάω στο δεύτερο μονόπρακτο και στο τρίτο πάλι μετά θα κάνω τον πατέρα μου, πατριό μου, ο οποίος είναι ο Θάνος. Σας μπερδέψαμε τώρα, πρέπει να έρθετε να τα δείτε όλα αυτά, δεν γίνεται. Οπότε υποδίωμαι με λίγα λόγια τον Μιχάλη τον Μπεζενόγλου του σήμερα, τον Στέλιο τον Μπεζενόγλου, τον προπάπου του Μιχάλη και τον Θάνο, τον μπαμπά του Μιχάλη. Καταλάβατε, γιατί περνέθηκα εγώ δεν ξέρω τι είχα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, από τη στιγμή που γίνεται και διαχωρίζεται σε τρεις γενιές, αυτό έχει δέλει με την πραγματικότητα που ζούμε σήμερα. Εννοείται, όλα καταλήγουν στο σήμερα και με πάρα πολύ ωραίο τρόπο μας δείχνει ότι και τίποτα δεν έχει αλλάξει τελικά. Γιατί πάμε περίπου γύρω στα 100 χρόνια πριν, τότε ξεκινάει η ιστορία του Στέλιου Μπεζενόγλου, του Ευθύμιου Μπεζενόγλου μάλλον. Το επέθεσε γιατί είπες και προπάπους. Ακριβώς. Κοίτα, αν πάρουμε και δούμε ας πούμε, το μήνυμα του έργου, είναι αυτό. Είναι ένας, ο Μιχάλης Μπεζενόγλου αντιπροσωπεύει έναν ολόκληρο λαό που όσο και η μοίρα του να είναι αυτό που λέει, αν είναι η μοίρα μου κατεστραμένη, σακατεμένη ακριβώς, θα καταφέρει να ορθοποδήσει, θα την βρει δηλαδή την άκρη. Τώρα με τι τρόπο, δεν υπάρχει. Ο οποίος δεν είναι πάντα ορθόδοξο. Να πούμε αναλυτικά λίγο ποιες μέρες είναι οι παραστάσεις. Ξεκινάει την Παρατή το Σάββατο 5 Μαΐου. Ακριβώς. Είναι Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 5, 6, 7 Μαΐου στις 9 η ώρα ακριβώς το βράδυ. Και το επόμενο πάλι Σαββατοκύριακο, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα 12, 13 και 14 πάλι στις 9 το βράδυ. Λοιπόν, εμένα αυτό που με έχει εντυπωσιάσει στην συγκεκριμένη ομάδα είναι ότι όλοι προφανώς έχουν τις υποχρεώσεις τους, όλοι έχουν διάφορα πράγματα γιατί είναι ένας τέχνης στα παιδιά, δεν είναι επαγγελματίες, αλλά έχουν ένα κοινό στόχο και βρίσκουν πάντα χρόνο. Αυτό πώς το καταφέρνετε. Και κάνετε και δόβες πολύ αργά το βράδυ, καθημερινές ενδεχομένως, οπότε θέλω να μου πείτε λίγο πώς το συνδυάζετε όλο αυτό. Όλγα. Ώρες. Δεν κοιμηθήκαμε καμία Κυριακή από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα. Όταν δεν κοιμηθήκαμε. Δεν μετά ήταν η Κυριακή που προξενεύει στις 12. Ναι, δεν υπήρχε στις 10. Στις 10, στις 9. Στις 9, ναι, δεν υπήρχε η Κυριακή που δεν έβαλα ξυπνητήρι. Αυτό. Και κάποια βράδια κτλ. Όμως, γενικώς η άποψή μου είναι ότι όταν κάνεις κάτι που σου αρέσει πάρα πολύ, δεν σε κουράζει. Απλά όταν τελειώνει, λοιπόν,
θυμάστε. Όταν τελειώνει, δεν ξέρει να πει άνθρωπο. Αλλά όχι, είναι κουραστικό, μένα, αλλά είναι πολύ δημιουργικό πραγματικά. Πρέπει να μα πει ο καθένα σα, γιατί αυτό είναι ένα τρόπο μάλλον να παρακινηθεί και άλλο κόσμο, ώστε να το κάνει σαν δραστηριότητα ή σαν. Γιατί είναι και η ψυχοθεραπεία του από τις καλύτερες. Από τις καλύτερες. Εγώ αυτό που το έχω πει και άλλες φορές και με τα παιδιά το συζητάμε συνέχεια, ότι όλο αυτό που σου μένει από όλη αυτή την εμπειρία δεν είναι ούτε η κούραση, ούτε τα ξημέρωτα βράδια, ούτε η ταλαιπωρία. Είναι ότι δημιούργησες κάτι, ήρθες πολύ πιο κοντά και με τον εαυτό σου, αλλά και με ανθρώπους που αγαπάνε το ίδιο πράγμα με σένα και τελικά είμαστε εδώ μετά από πόσα χρόνια, μετράμε, 5-6 χρόνια, δεμένοι και δυνατοί και... Ναι, ναι. Μαζί, πέρα από το ότι κάναμε και παρέα, γιατί είμαστε και φίλοι, έτσι, είμαστε και φίλοι εκτός του θέατρου, δηλαδή είμαστε, κάνουμε παρέα και έξω. Και το ότι το θέατρο σου δίνει την ευκαιρία, κλεισέ τα ακουστή, αλλά ισχύει, δεν γίνεται να μην το πούμε, σου δίνει την ευκαιρία να εκφραστείς. Δηλαδή, να βγάλεις πραγματικά πράγματα τα οποία δεν πίστευες ότι υπάρχουν μέσα σου και να δεθείς, νιώθεις πολύ προστατευμένος, δημιουργείται δηλαδή έτσι ένας προστατευτικός κλειός γύρω από την ομάδα, με τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύεις και αυτό είναι... δεν συγκρίνεται με τίποτα. Και εφόσον είστε και εσείς σε ομάδες και δουλεύετε και το ξέρετε, δεν λέω κάτι καινούργιο. Άρα ήταν και ένας λόγος που ασχοληθήκατε με το θέατρο. Εσύ μάλλον αυτό καταλαβαίνω. Εγώ το, ναι, εμένα μου άρεσε από πολύ παιδί. Ήταν... Πώς ήταν το θέατρο μικρή. Μικρή δεν ήμουν τόσο του θεάτρου, ήμουν του κινηματογράφου, δηλαδή άπειρες ώρες ταινιών και να φαντάζομαι ηθοποιούς και... Εγώ με την όλη να κάνει μάλλον ήμουν άλλη. Το θέατρο μπήκε στην ενήλικη ζωή μου και ξεπέρασε όλες μου τις προσδοκίες, γιατί τελικά όλο αυτό το εφήμερο του θεάτρου και η αδρεναλίνη και το άγχος και η θεατρική σύμβαση με το κοινό, όλα αυτά είναι, δεν περιγράφονται σαν συναισθήματα. Οπότε, τι να σου πω, ήταν για μένα, ήταν αυτό προδιαγεγραμμένο ότι θα γινόταν. Απλά δεν έγινε επαγγελματικά για κάποιους λόγους, έγινε ερασιτεχνικά και με πολύ μεγαλύτερο ζήλο και ζέστη. Οπότε, μετά το κάνεις το χόμπι επάγγελμα, λίγο μετά χαλιάζεις εδώ, το κάνεις όμως το χόμπι σαν... Είχατε όμως κάποια σχέση με το θέατρο πριν, τι προέκυψε στη συνέχεια. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, παρακολουθούσα το θέατρο. Σας άρεσε το θέατρο σαν τέχνη. Ή απλώς κάποια στιγμή εμφανίστηκε αυτό το μικρόβιο σε εσάς. Για μένα προσωπικά εμφανίστηκε εντελώς ξαφνικά. Εγώ δεν είχα καμία σχέση με το θέατρο, παιδιά, ούτε καν δεν ήξερα πού ήταν το θέατρο. Έτσι, σαν μία. Όταν άμα μου λέγατε να δώσουμε ραντεβού στο θέατρο, μπορεί να πήγαινε, ξέρω, στη Μητρόπολη ή κάτι τέτοιο. Πριν το 11-12, σε μένα προέκυψε εντελώς ξαφνικά από ένα φίλο μου, από την Ήδη την Κατσούνη. Όχι, την Ήδη δεν την ήξερα, την γνώρισα στο θέατρο. Που παίζει φυσικά στην παράσταση. Ναι, η Ήδη Κατσούνη μας που παίζει και αυτή στην παράσταση τώρα στο φτιστό μα. Η Ήδη ξέρει από πού σπουδασε. Με τη Λίμνη βέβαια. Ναι, 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 λοιπόν, και εκεί έμαθα υπάρχει το θεατρικό εργαστήρι του Διπεθερούμελης και όταν πήγα και άρχισα με τα παιδιά και γνώρισα κόσμο και είδα όλη τη διαδικασία αυτή που πρέπει να γίνει για να ανέβει μια παράσταση, εκεί ήταν που μαγεύτηκα, δηλαδή αυτό το που με κράτησε, η διαδικασία να ανέβει μια παράσταση. Και πιστέψτε με, οι πρόβες είναι αυτές που ευχαριστιέσαι πιο πολύ, που δουλεύεις για να δει αυτό το αποτέλεσμα. Και αυτή τη στιγμή δουλειά δουλεύουμε γύρω στους 5 με 6 μήνες. Έτσι, γιατί όπως είπατε δεν είμαστε επαγγελματίες. Είμαστε ερασιτέχνες, έχουμε τη δουλειά μας, δεν μπορούμε να κάνουμε 5 και 6 και 7 πρόβες την εβδομάδα. Μαζευόμαστε όσο δυνατόν πιο συχνά. Οι πρόβες μας είναι 9.30, 10 το βράδυ και μπορεί να τελειώσουμε και 12 και 1 το βράδυ και 2 μπορεί να μας πάρει. Όμως εφόσον σου αρέσει αυτό που κάνεις, έστω και αν παίρνει από τον ελεύθερό σου χρόνο, πραγματικά πιστεύεις ότι αξίζει τον κόπο και επειδή είμαστε και της ίδιας ιδεολογίας όλα τα παιδιά στην ομάδα,
όσο μπορούμε να το κάνουμε, θα το κάνουμε και όσο μπορούμε να μας αφήνουν υποχρεώσεις μας μάλλον, θα το κάνουμε και θα το πραγματοποιούμε αυτό κάθε χρόνο. Όσο μπορούμε. Αυτή η δουλειά και η προετοιμασία πριν ανέβουμε στη σκηνή είναι η όλη μαγεία του θεάτρου και φυσικά όταν ανέβεις στο θέατρο και δεις από κάτω, ας πούμε, τον κόσμο να έρχεται και να σου λέει μπράβο. Γιατί για τον ερασιτέχνη η ανταμοιβή είναι να έρθει ο φίλος σου, ο συγγενής σου, κάποιος άγνωστος, συμπολίτης σου βέβαια, είμαστε εδώ πέρα στην Λαμία μας, να έρθει ο συμπολίτης μας, να μας φύγει στο χέρι και να πει μπράβο, παιδιά, χαλάει ο κόπος που κάνατε, σήμερα περάσαμε 2 ώρες όμορφα. Αυτή μάλλον είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή μας. Το μπράβο, παιδιά, χαλάει που ήρθαμε 2 ώρες και σας είδαμε. Είναι πολύ ωραία. Εγώ θα σου πω μια προσωπική εμπειρία που ακόμα τη θυμάμαι. Εγώ είχα δει τα παιδιά σε μια άλλη παράσταση, στο Play On, που είχαν κάνει στη χώρα, στα πλαίσια του φεστιβάλ της. Και ακόμα θυμάμαι τον Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι ξεκαρδιστικός, έτσι. Στο Play On. Να πούμε ότι δεν μένετε και εδώ στα δεδομένα της Λαμίας. Δηλαδή έχετε λίγο επεκταθεί. Τι εννοείς? Ναι. Μας δίνουν τη δυνατότητα να το κάνουμε, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο να φύγει μια παράσταση και να πάει σε ένα φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Διπαθέρου Μέλης που μας έχει δώσει τη δυνατότητα να το κάνουμε. Έχουμε πάει στο φεστιβάλ Καρδίτσας, έχουμε πάει στο φεστιβάλ Κρήτης πέρυσι, όπου και βραβεύτηκε και ο Κώστας και η μουσική μας. Ο Κωνσταντίνος είναι βραβειοτρόπου αντρικού ρόλου. Να και βραβεύει. Ο Δημήτρης ο Μεγαλιός πήρε βραβείο δεύτερου γυναικείου, συγγνώμη αγάπη, δεύτερου αντρικού βραβείου μουσικής. Ο Δημήτρης και γυναικείο να έπαιζε θα έπαιρνε πρώτη γυναικείο. Είναι απίστευτος Μεγαλιό, μου σ' αγαπώ. Ξέρεις τι, ήθελα να σου απαντήσω λίγο σε αυτό που είπες σχετικά με τη σχέση. Για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων. Κνάουφ. Η οικοδομή αλλάζει. Εμπορικό συνεργάτη νομού Φιότητα. Γάμα Καπαριζάκο Σαπετέ. Πρώτο χιλιόμετρο παλαιά εθνική οδού Λαμίου στο Μουκού. Στην ξηριό τη Αραβία. Πηγαίνω που πέσει στην προάλλη στην Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο. Κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό. Με λένε είναι Βιέννη. Καπάει και πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννη. Αυτό είναι Φραγκφούρτη, σαν τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Wiener και είναι πασχιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Wiener πασχιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Επιστρέψαμε εδώ, τίποτα, απλά κουνηθήκα λίγο για να έχω πιο... Δεν κουνιέσαι, παιδί μου. Δεν κουνιέμαι, εντάξει, είναι μια κίνηση, διαγραμματάκια κουνούν τα μερανίκα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού στις 4, εδώ στον Star FM 97,1, με τα παιδιά από την παράσταση Χτίστος ο Μακαρίτης, που κάνει πρεμιέρα, όπως είπαμε, το Σάββατο 5 Μαΐου. Πες μου τι ήθελες να πεις, κάτι συγκεκριστεί. Ναι, ήθελα λίγο να πω για αυτό που ρώτησες πριν για τη σχέση με το θέατρο. Ξέρεις,
Μπορεί ποτέ να μην είχαμε φανταστεί ότι θα παίξουν στο θέατρο, ας πούμε, αλλά όλο αυτό είναι λίγο καρμικό, γιατί ο Κώστας, ας πούμε, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να κάνει κάτι άλλο πέρα από το να δίνει την ψυχή του πάνω στη σκηνή και να κάνει τον άλλο να γελάει. Θα ήθελα πάρα πολύ βέβαια να τον δω και κάποια στιγμή σε κάποιον άλλο ρόλο, αλλά είναι για αυτό το πράγμα, γιατί πραγματικά βάζει ψυχή, βάζει πλάτη, πώς να το πω. Και η Όλγα που είναι φέτος πρώτη χρονιά, εγώ της είπα μια κουβέντα όταν την απείλησα ότι θα παίξεις. Παιδιά, η Όλγα ήταν τρομοκρατημένη όταν της είπαμε ότι θα παίξει. Όχι, όχι, όχι. Επειδή με προϋποθέσεις, ναι, αλλά υπήρχε πάντα ένα αλλά στις προτάσεις της. Εγώ της είπα στο τέλος όλης αυτής των προβών ότι είσαι στο φυσικό σου χώρο. Δηλαδή πραγματικά η σκηνή είναι ο φυσικός σου χώρος και αν είναι να δώσουμε ένα κίνητρο στα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με κάτι πέρα από καφέ, βόλτα κτλ. Είναι αυτό ότι βρείτε κάτι σε τέχνη, οτιδήποτε, γιατί πραγματικά μπορεί και να είναι ο φυσικός σας χώρος και απλά να μην το ξέρετε ακόμα. Όπως έγινε και σε εμάς, αυτό ακριβώς. Ναι, όπως λέει η Εύη, όπως έγινε και σε εμάς. Δηλαδή, εγώ πραγματικά, και δεν τρέπομαι που το λέω, δηλαδή, δεν ήξερα, δεν ήμουν αυτής της νοοτροπίας. Όμως, μόλις το ανακάλυψα, πραγματικά, και άρχισα να βλέπω θέατρο. Και σε εσένα μετά από εκεί πέρα. Δηλαδή, σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπος, ναι. Κοίταξε, σαν άνθρωπος, πραγματικά, μου άρεσε πάρα πολύ η ομαδική δουλειά. Όμως, μέσα από αυτό, έμαθα και λίγο παραπάνω εμένα, δηλαδή τον Κώστα, τι μπορούσα να κάνω. Δεν είχα ανακαλύψει πολλές δυνατότητες που είχα σαν άνθρωπος και σαν προσωπικότητα και πραγματικά το θέατρο και γύρω οι φίλοι μου και το περιβάλλον μου με βοήθησε να καταλάβω κάποια πράγματα σε μένα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα με βοήθησε στο να εκτεθώ. Είχα πρόβλημα, δεν μου άρεσε να εκθέτω τον εαυτό μου στον κόσμο. Όταν όμως άρχισα να πηγαίνω στο εργαστήρι και να σηκώνομαι και να παίζω μπροστά κάτι σε 10-15 άτομα, σιγά σιγά το ξεπέρασα, άρχισα να εκθέτω τον εαυτό μου, γέλαγα με μένα, ένιωσα άνετα που γέλαγαν με μένα και δεν ένιωθα περίεργα, ναι, και μου άρεσε κιόλας. Μου άρεσε πολύ που έκανα τον κόσμο να γελάει. Μου άρεσε πραγματικά πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι αυτό το να ανακαλύπτεις τον εαυτό σου είναι αρκετά σημαντικό, γιατί πραγματικά όλοι οι άνθρωποι έχουν πολλές δυνατότητες, αρκεί να τις ανακαλύψουν. Και ο πολιτισμός και η τέχνη νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να σου δώσει πολλά στο χαρακτήρα σου, να στα βγάλει μπροστά, να στα βγάλει έξω και να νιώσεις δυνατός σαν χαρακτήρας. Μάλιστα. Για πες μας, Όλγα, εσύ, γιατί δεν δεχόσουν, γιατί υπήρχε πάντα αυτό το αλλά και το σκεφτώσουμε και το να μείνει συνέχεια. Είναι αυτό που είπα πόσο. Εγώ είχα θέμα με την έκθεση στο κοινό. Δηλαδή, εγώ είχα σχέση με το θέατρο. Δεν αυθορήκτα. Έβλεπα παραστάσεις, διάβαζα παραστάσεις από πάρα πολύ μικρή. Θεωρητικές γνώσεις λόγω του πτυχίου του πολιτισμολόγου, πάρα πολλές για το θέατρο. Αλλά είχα θέμα με το να ανέβω πάνω στη σκηνή και να εκτεθώ. Είμαι στην ομάδα όλα τα φώτα. Ναι, ναι, ναι. Πίσω από τα φώτα. Σας πω αδιαίως λίθος. Οπότε, φέτος, αυτό που είπε πριν το Κώστας είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που μου έδωσε εμένα πάρα πολύ φετινή παράσταση είναι αυτό που είπε με την ψυχοθεραπεία. Είναι απίστευτο. Κάπως όπως εσύ το είπες, ότι το θέατρο είναι ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, ψάχνοντας πώς θα βγάλεις ένα ρόλο και προσπαθώντας να μην βγάλεις τον εαυτό σου στο ρόλο, αλλά να μην βγάλεις και καρικατούρα αυτόν τον ρόλο, το συγκεκριμένο, ανακαλύπτεις απίστευτα πράγματα για σένα τον ίδιο πρώτα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι βοηθάει παντού. Και στο να εκτεθείς πιο εύκολα. Και τελικά είναι αυτό που λέει η Εύη, η τέχνη, μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Ακριβώς και για έναν κύριο λόγο που βοηθάει τέλος πάντων, θεωρώ ότι είναι το αίσθημα συνεργασίας που δημιουργείται μέσα από αυτό, έτσι. Ναι, φυσικά. Ναι. Άρα δεν γίνεται μόνο σου να κάνεις τίποτα. Δηλαδή, το θέατρο είναι ομαδική δουλειά. Αλίμονο σε αυτόν που θα ανέβει πάνω και θα πει παίζω εγώ μόνος μου για την πάρτι μου. Δηλαδή, δεν κάνεις το θέατρο, θέλει εξαφανίσου. Εγώ το έκανα αυτό με δική μου. Δηλαδή, υπάρχουν και αυτοί όμως. Υπάρχουν και εσύ που με σκηνοθέτες έχεις και άλλες δουλειές. Δεν έχω, ευτυχώς δεν έχω συναστραφεί τέτοιους ανθρώπους, ίσως και από επιλογή, αλλά εντάξει, ότι ακούω και βλέπω και δεν τους έχω
μπορούσε να αναστραφεί όμως, ότι ναι, υπάρχει έντονο εγώ. Και ξέρεις τι, είναι και η ματαιοδοξία του όλου πράγματος που κάνουμε, γιατί όταν είσαι σε αυτό το χώρο, είτε ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά, υπάρχει και ένα τέτοιο πράγμα, ότι εγώ να με δούνε, να παίξω, να... Αλλά είναι τελείως διαφορετικό από όλο αυτό που πρέπει να κάνει ένας ηθοποιός, ερασιτέχνης ή μη. Έτσι, είναι το τελευταίο πράγμα. Ναι, μας αρέσει το χειροκρότημα, ναι, το να ανεβαίνεις πάνω στη σκηνή είναι από τα ωραιότερα συναισθήματα που μπορεί να ζήσει. Αλλά δεν είναι και εύκολο και δεν το κάνουμε και όλοι. Και δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Για μας η διαδικασία και οι πρόβες είναι πολύ μεγαλύτερος ο σκοπός τελικά. Και να συμπληρώσω και κάτι άλλο, παιδιά στο θέατρο παίζουμε. Δηλαδή αυτό που κάνουμε είναι στην κυριολεξία το παίξιμο, το παίζουμε, είναι παιχνίδι το θέατρο. Και αυτό, ναι, και αυτό δεν το λέω. Εγώ θυμάμαι όταν είχα πάει μια χρονιά και το είχα πει στην Εύη μια φορά που ήμασταν έξω, πίναμε έτσι ένα κρασάκι το βράδυ. Και λέω, θυμάμαι κάτι που μου είχε πει ο συγχωρεμένος ο κύριος Τσιούνης, ο ηθοποιός, ο Τσιούνης, έτσι. Ήταν δάσκαλος, νομίζω, πρόπερση, Εύη, στο Διπεθέρου. Πολλά χρόνια στο Διπεθέρου. Εμείς τότε, πρόπερση. Και μας είχε κάνει την εξής ερώτηση στο πρώτο μάθημα που είχαμε πάει και είχαμε παρακολουθήσει τον κύριο Τσιούνη. Και να είναι καλά ο άνθρωπος, να τον θυμόμαστε πάντα. Τι κάνει ένας ηθοποιός πάνω στη σκηνή? Και πραγματικά ψαρώσαμε όλοι και το κοιτάζαμε. Και μας λέει, παίζει. Αυτή ήταν η απάντηση. Σαν παιδί, παιδιά. Παίζει, ο ηθοποιός παίζει. Και αυτό είναι το ευχάριστο, το ωραίο στο θέατρο. Ανεβαίνουμε και παίζουμε. Αυτό είναι, να αφήσεις τον εαυτό σου να παίξει. Να περάσεις καλά. Και αφού θα περάσεις καλά, να περάσεις καλά και ο άνθρωπος που θα έρθει να σε δει από κάτω και να φύγει και να πάει για ύπνο και να πει πέρασα καλά. Αυτό είναι το σημαντικό. Να παίξουμε, να το ευχαριστηθούμε και να νιώσουμε σαν παιδιά. Αυτό είναι. Σίγουρα ότι θα περάσουμε καλά στο ευχαριστώ. Έτσι, ξέρουμε. Εδώ στην Ελλάδα πόσες σας αντιμετωπίζουν, ότι έχετε κάνει και άλλες παραστάσεις, με αυτόν γελάνε. Ενώ σας έχει αγκαλιάσει ο κόσμος ενδεχομένως και πέρυσι... Ναι, δεν το συζητάω. Δηλαδή, πραγματικά η στήριξη των συμπολιτών μας ήταν παραπάνω από αυτή που προσδοκούσαμε να είναι. Και πέρυσι, ειδικά μετά το play-on, γιατί στο play-on πήγαμε λίγο στα χαμένα, δεν ξέραμε κι εμείς τι θα γίνει. Παίξαμε 12 παραστάσεις και αυτό οφείλεται αποκλειστικά στους Λαμιώτες, αποκλειστικά δηλαδή στο κοινό που ήρθε και μας είδε και παίξαμε 12 παραστάσεις. Και πέρυσι ήταν μεγάλη προσέλευση και ελπίζουμε να είναι και φέτος. Κόφτατε, δεν ξέρω, εγώ πραγματικά χαίρομαι και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που αυτό που κάνουμε το στηρίζουμε και μας βλέπουν στον δρόμο και μας λένε παιδιά, σας περιμένουμε πώς και πώς, να έρθετε να γελάσουμε. Είναι τον αναγκαλισμό του κόσμου από το Play On κιόλας, που είναι και στη χώρα, έτσι, στον δρόμο τεχνό του χώρα. Καταρχήν οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να σταματήσουν να γελάνε. Δεν μπορούσαν να σταματήσουν να γελάνε οι άνθρωποι εδώ μεταξύ. Δεν ξέρω αν καθορίστηκε κανένα πάνω. Έγινε ένα τέτοιο. Σε παρακαλώ, πες το μου αυτό. Ήταν παράσταση στο Play On συγκεκριμένα. Στο θέατρο, όχι στη χώρα. Και ήταν από κάτω μια γυναίκα η οποία προφανώς ήταν έγκυος. Δεν ξέρω, δεν την είδα τη γυναίκα. Φώναζε γεννάω. Γεννάω. Φώναζε από κάτω. Και λέω ρε παιδιά. Και εμείς πέσαμε εκείνη την ώρα. Τι να κάνουμε, να γυρίσω, να την κοιτάξω. Τι να κάνω, τη γυναίκα. Να σταματήσω την Να σταματήσω την παράσταση. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, το Play On ήταν μια παράσταση η οποία ήταν και αυτοσχεδιασμός. Παράσταση μέσα σε παράσταση. Παράσταση μέσα σε παράσταση, ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Το Μακαρίτη και τους συντελεστές. Φυσικά, λοιπόν, να τους αναφέρουμε. Καταρχάς, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην ερασιτεχνική σκηνή του Διπεθέρου Μελής, έτσι, και στην ερασιτεχνική σκηνή, γιατί αν δεν ήταν αυτό, δεν θα γινόταν τίποτα από όλα αυτά. Οι ηθοποιοί που εμφανίζονται είναι ο Κώστας ο Τσιμπούκας, φυσικά, η Όλγα η Καλογύρου, η Λιάννα η Τιτοπούλου, η Ήβη η Κατσούνη, η Μάδα η Χαλβατζή, ο Νίκος ο Αγγελακόπουλος, και φυσικά ο Δημήτρης Μεγαλιός. Λοιπόν, στα φώτα είναι ο μοναδικός Αλέξης Τριανταφύλου. Στη μουσική είναι ο Δημήτρης ο Μεγαλιός. Φοβερή, παιδιά, φοβερή. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε τον Αλέξη. Ο Δημήτρης ο Μεγαλιός, είπαμε, είναι στη μουσική. Ο Άκης ο Λούκας είναι μας έφτιαξε το μοναδικό τρέιλερ και στις φωτογραφίες μας και πάντα έτσι φοβερός φίλος και συνεργάτης. Η Μάρδα η Κορέτζελου, βοηθός σκηνοθέτη. Ξεχνάω κάποιον. Όλγα. Ο
Όχι. Το Γιώργο τον Παπί να ευχαριστήσουμε για την κατασκευή του σκηνικού. Και ξανά το διπεθαίνουμε εμείς. Και φυσικά όλους εσάς που μας προβάλλετε και μας βοηθάτε. Και εμείς ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Βασικά και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Το Σάββατο λοιπόν, 5 Μαΐου, θα είμαστε στην πρεμιέρα, στο θέατρο. Και θα ξαναείμαστε. Αχ, ναι, να είσαι πάω. Και να γελάτε δυνατά, δυνατά να γελάτε. Θα πείσω να πάρω λεπτό να ξαναπείσω. Δεν γίνεται εύκολα, αλλά θα προσπαθήσουμε. Σίγουρα στην πρεμιέρα πάντως θα τα πούμε και από κοντά ξανά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστούμε τα παιδιά. Εμείς πάμε στο Θανάση Περιβαλλοντικές, στο αθλητικό μας δελτίο και σε όπως κοντά.